Καλησπέρα σε όλες και όλους. Εδώ, ό,τι κινείται, οδηγείται. Φίλες και φίλοι. Είμαι ο Βασίλης Αρυμπαλίδης και πάμε να δούμε τα θέματα της ημέρας, αλλά και να σας μεταφέρω λίγο από την καθημερινότητα με άλλο μάτι. Γκαζιάριδες όλου του κόσμου ενωθείτε, γιατί ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το νέο Seat Leon Cupra. Με κινητήρα 2.000 κυβικών εκατοστών και 265 άλογα, είναι σίγουρο πως θα τρελάνει κόσμο. Περιμένουμε να μάθουμε και την τιμή για να ολοκληρωθεί το καλό. Τράβα, ανεβαίνουμε. Τράβα, βαλί. Όχι εγώ, εσύ και όχι εσύ, εγώ. Άστο ρε παιδάκι μου. Το Toyota και Ford τις τελευταίες ημέρες έχουν ξεκινήσει πόλεμο ανακοινώσεων για το ποιος έχει το best seller από πλευράς πωλήσεων το 2012. Είναι το Toyota Corolla ή το Ford Focus. Έρε προβλήματα που έχει ο κόσμος. Η Land Rover είναι μία μάρκα που αρέσει, αλλά τα αυτοκίνητά της είναι κάπως μεγάλα. Λοιπόν, νέο SUV, αλλά αυτή τη φορά μικρό, ετοιμάζουν οι Βρετανοί για να τρελάνουν τον κόσμο. Φημολογείται ότι θα κοστίζει λίγο πάνω από τα 20.000 ευρώ. Είπατε κάτι? Σαββατοκύριακο έρχεται, ελεύθερο χρόνο μπορεί και να έχουμε. Για να δούμε τι μας συμβουλεύει ο Δημήτρης Κύρκος. Ποδές, κοίτα εδώ. Πήρα το αυτοκίνητο της γυναίκας μου. Ναι. Και ποιος την ακούει? Δες τι έπαθα. Το χτύπησα. Για αυτό το πράγμα. Ναι, τι να κάνω. 5 λεπτά δουλειά είναι. Αυτό εδώ, ναι. Δεν θέλει να αλλάξει προφυλακτήρα. Τίποτα. 5 λεπτά δουλειά, Βασίλη. Θα το φτιάξεις. Το φτιάχνουμε και έφυγες. Άντε, έλα, φτιάξω το να φύγω τώρα, ποιος την ακούει. Κοίτα εδώ, θα με φάει. Και θα θέλω να το πάρει το αμάξι. Πού είναι, άντε ρε Δημήτρη, πού είσαι, ρε Δημήτρη. Βασίλισπα, μην αγχώνεσαι. Έχω βάλει μαγικό υγρό. Α, κάνεις και τέτοια. Θα το βγάλουμε. Ο μάγος του Όζης. Κάτσε ρε Δημήτρη, αυτό έφυγε αμέσως τώρα. Σου είπα, μαγικό υγρό. Τελείωσε. Εξαφανίζει τα πάντα. Α, πω, πάνω να σου μια λαμπάδα. Δημήτρη, ευχαριστώ. Τι είναι αυτό? Αλυφή. Βάζεις αλυφή. Για να γυαλίζει. Έτοιμος. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Μπράβο ρε Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ, ε. Να είσαι καλά, ρε Βασίλη. Αχρίαστος να είμαι. Αχρίαστος να είσαι, Δημήτρη. Ωραία μου τα είπε αυτός ο Δημήτρης. Μπράβο του. Τόσο απλό. Α, να φύγω τώρα. Αχ, ωραία. Όπα, Βασίλη, έλα. Πού πας. Θες να ξανάρθεις αύριο. Γιατί? Έτσι όπως οδηγάς τηλεόραση, βλέπεις τον καναπέ σπίτι. Τι κάνω, αφού οδηγώ άνετα, εύκολα. Όχι, ρε Βασίλη. Είμαι λίγο, το θέμα. Είμαι λίγο ξαπλωμένο σαν το σπίτι μου. Όχι, δεν είναι έτσι. Σήκωσε το κάθισμα. Αφού είμαι ωραία, ρε, Δημήτρη. Σήμερα τι. Βολεύεσαι, αλλά για το σπίτι, για τον καναπέ, όχι για τα μάξι. Γιατί δεν οδηγώ έτσι, μια χαρά οδηγώ εγώ. Ούτε καλά βλέπει. Δεν έχει καλή γωνία οπτική. Λες, ε. Δεν πιάνει καλά το τιμόνι. Τι να κάνω. Πρέπει να έχει άμεση κίνηση με το τιμόνι, με να σου τύχει κάτι. Τι να κάνω. Πρέπει να είναι ορθή γωνία το κάθισμα. Όπω, μην βάζει δύσκολα. Για να δω. Πρέπει να σηκώσει το κάθισμα. Ως, έτσι. Σήκωσε. Έτσι, εδώ. Για να δω τα χέρια σου. Πρέπει να είναι σωστά τα χέρια για να μπορεί να κάνει τι κινήσει σου άνετα. Έτσι, δηλαδή. Σου τύχει, έτσι. Και εγώ οδηγούσα τόσο καιρό, έτσι. Και βλέπει καλύτερα και είσαι καλύτερη επαφή με το αυτοκίνητο. Ευχαριστώ, ρε Δημήτρη. Να σε καλέ, Βασίλη. Μια χαρά. Τελικά αυτό ο Δημήτρη και μου φτιάξε το αυτοκίνητο και μου είπε πώ να οδηγώ. Και εγώ νόμιζα ότι οδηγούσα καλά. Εντάξει, Δημήτρη, ευχαριστώ, ε. Να σε καλά. Άντε και καλό αγώνα. Μια χαρά. Για. Τα λέγαμε και χθες. Το Πάσχα πλησιάζει και θα δούμε τρελά πράγματα στους ελληνικούς δρόμους. Δείτε εδώ τον οδηγό με το υπερφορτωμένο αμάξι στην αριστερή λωρίδα.
ήθελε και προσπέρασε. Τρομάρα του. Πάμε τώρα να δούμε τι μαργαριτάρια ωραία βρήκαμε στους ελληνικούς δρόμους. Στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στη Χαριλάου Τρικούπη, τα μισά αυτοκίνητα είναι διπλοπαργαρισμένα. Λογικό, ο καθένας που περνά να οδηγεί σαν μεθυσμένος, προσπαθώντας να αποφύγει τα παρκαρισμένα. Ρε, ακόμα δεν έχει έρθει ο Λουκάς! Ακόμα ψάχνει να βρει τιμές για τα καύσιμα. Για δούμε, τις βρήκε, δεν τις βρήκε. Βενζίνη 95 οκτανίων, η φθηνότερη στην Ξάνθη με ένα 5,53, η ακριβότερη στον Πειραιά με ένα 9,95. Δίζελ κίνησης, το φθηνότερο στην Αθήνα με ένα 2,33, το ακριβότερο παραμένει στο Ηράκλειο με ένα 6,99. Υγρά αέριο, το φθηνότερο στη Μαγνησία με 0,725, το ακριβότερο στοιχείο με ένα 2,90. Τελειώσαμε για σήμερα. Τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα, μέχρι τότε. Και κάντε και κανένα σκηνάκι. Ooh.